Οι οποίοι πανηγυρίζουν βεβαίως για την κατάκτηση του κυπέλου, για ένα τίτλο στην Θεσσαλονίκη. Ακριβώς πίσω μου όλοι οι φίλοι του ΠΑΟΚ που συγκεντρώνονται κατά χιλιάδες εδώ στο αεροδρόμιο Μακεδονία θα πανηγυρίσουν για τον τίτλο. Μετά από 16 χρόνια ο ΠΑΟΚ καταφέρει να πάρει έναν τίτλο και μετά από 27 χρόνια ένα κύπελο Ελλάδος. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ, τους βλέπετε, ήδη είναι πάρα πολλοί εδώ στο αεροδρόμιο και συνεχώς καταφτάνουν για να υποδεχτούν την αποστολή της ομάδας που θα φτάσει γύρω στις 3:20 εδώ στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Χρήσατε. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ φωνάζουν συνεχώς. Χρήσατε. Έχει μαζευτεί κόσμος, έχουν μαζευτεί πολλοί οπαδοί του ΠΑΟΚ. Έχει πάρα πολύ κόσμο εδώ στο αεροδρόμιο Μακεδονία και συνεχώς έρχονται αυτοκίνητα με ασπρόμαυρες σημαίες, με ασπρόμαυρα κασκόλ για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τίτλου. Φαντάζομαι ότι τώρα που πλέον τελείωσε και η βροχή, σταμάτησε η βροχή, θα έρθουν ακόμα περισσότεροι, πάρα πολύ κόσμος για να πανηγυρίσει για την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος χθες στο στάδιο της Νέας Φιλαδέλφειας. Βλέπετε άλλωστε τους πανηγυρισμούς των φιλάδων του ΠΑΟΚ. Φαντάζομαι ότι στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία, Χρήζανθε, έτσι, πομπή. Ακριβώς. Πομπή, κομβόι ουσιαστικά για το γήπεδο της Τούμπας, εκεί όπου αναμένεται να συγκεντρωθούν μετά το αεροδρόμιο οι φίλοι του ΠΑΟΚ, εκεί όπου θα πάει το κύπελο Ελλάδος με την αποστολή βεβαίως του ΠΑΟΚ, με τον Ντούσαν Μπάγεβιτς και τους παίκτες του. Να πούμε βεβαίως ότι ήδη η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει προαναγγείλει ότι θα ακολουθήσει τις επόμενες μέρες και περιοδεία σε όλη τη Μακεδονία, σε όλες τις πόλεις της Μακεδονίας, για να δουν από κοντά όλοι οι φίλοι του ΠΑΟΚ το κύπελο Ελλάδος που κατέκτησε χθες η ομάδα. Ανεπανάληπτε λοιπόν οι σκηνές στη Θεσσαλονίκη και πόσα χρόνια έχει να γνωρίσει τέτοιο θρίαμβο ομάδα τη συμπρωτεύουσα. 16 χρόνια είχε να πάρει ο ΠΑΟΚ ένα τίτλο. Είχε πάρει το πρωτάθλημα το 85 με πρόεδρο και πάλι τον Πέτρο Καλαφάτη που είναι από το Σάββατο το βράδυ πρόεδρος του Δικεφάλου, ενώ κύπελο Ελλάδος είχε να πάρει από το 1974, 27 ολόκληρα χρόνια δηλαδή, είχε να πανηγυρίσει ένα κύπελο στη Θεσσαλονίκη. Ενώ εμείς βλέπουμε πλάνα, Χρήζανθε, από την απονομή του κυπέλου, ενθουσιασμός στο γήπεδο, ενθουσιασμένος ο Μπάγεβιτς. Ο Μπάγεβιτς θα μείνει στην ομάδα, Χρήζανθε, τι λένε οι πληροφορίες που έχεις. Ο Ντούσαν Μπάγεβιτς έχει ένα ακόμη χρόνο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Αν τηρηθεί το συμβόλαιο θα παραμείνει φυσικά στον Δικέφαλο του Βορρά. Πάντως ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει δυσκολίες. Έτσι δεν είναι με τον πρόεδρο, έτσι. Ο κύριος Μπατατούδης έχει βρει τις πηγές αυτές ώστε να ανταπεξέλθει οικονομικά. Άλλωστε μοίρασε 300 εκατομμύρια δραχμές πριν τον τελικό στους παίκτες. Πλήρωσε όλες τις υποχρεώσεις και υπάρχει αισιοδοξία ότι θα τα καταφέρει και θα σταθεί μια χαρά ως μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ. Και μάλιστα έχουν υποσχεθεί και ένα μεγάλο πρίμα από ό,τι μαθαίνω, 120 εκατομμύρια. 120 εκατομμύρια από τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ, αλλά υπάρχουν πρίμα από πολλούς επώνυμους ΠΑΟΚτσίδες που πανηγυρίζουν και αυτοί τον τίτλο αυτό που φέρνει ο ΠΑΟΚ μετά από πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Πες μας λίγα πράγματα, πες μας τι συνθήματα φωνάζουν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Τα συνθήματα είναι υπέρ φυσικά του ΠΑΟΚ, για το λευκό τον πύργο, για το κύπελο τα περισσότερα από αυτά και κάποια κατά του Ολυμπιακού βέβαια, αλλά κυριαρχούν τα συνθήματα υπέρ του ΠΑΟΚ και της Θεσσαλονίκης και του λευκού πύργου. Μάλιστα. Χθες τη νύχτα μέχρι ποια ώρα πανηγύριζαν ή δεν κοιμήθηκαν καθόλου μάλλον, έτσι. Οι περισσότεροι δεν κοιμήθηκαν καθόλου. Μέχρι το πρωί υπήρχαν φίλοι του ΠΑΟΚ με ασπρόμαυρες σημαίες, με ασπρόμαυρα κασκόλ να κυκλοφορούν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης και να πανηγυρίζουν. Πέρα βεβαίως από την ευρεία μάζα, η οποία βρίσκονταν στο Λευκό Πύργο μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Παρόλη τη βροχή που έπεφτε συνεχώς. Πραγματικά ήταν καταιγιστική η βροχή χθες, όπως καταιγιστικός ήταν και ο ΠΑΟΚ, όπως ποτάμι ήταν και οι φίλοι αθλήτες που ξεχύλισαν τους δρόμους της Θεσσαλονίκης χθες. Μάλιστα. Χρήσανθε. Εμείς τι να πούμε, τα συγχαρητήριά μας στη Θεσσαλονίκη και στον ΠΑΟΚ, να ξαναγυρίσουμε.